Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με τον πόλεμο στη Γάζα και τις επιπτώσεις του, την ακρίβεια που μαστίζει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, την εγχώρια πολιτική επικαιρότητα να γεμίζουν την ατζέντα της ενημέρωσης στην περιοχή μας, τα βλέμματα όλων ήταν στραμμένα σήμερα στα όσα εξελίχθηκαν στην Αρκαδία. Η εκδήλωση εγγενείων των δομών στην Παλαιοχούνη σηματοδοτεί ένα ακόμη ορόσημο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων στην Πελοπόννησο, στην οποία παρευρέθη ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της χώρας, Κυριάκος Μητσοτάκης, στέλνοντας τα δικά του ηχηρά μηνύματα. Πράγματι, πιστεύω μια σπουδαία μέρα για την Πελοπόννησο. Με αυτή την αναφορά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εγγενίασε την μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων στην Παλαιόχουνη Αρκαδίας. Με ένα έργο το οποίο κυριολεκτικά αλλάζει τη ζωή της. Οι άθλιες χωματερές, οι όγκοι σκουπιδιών, οι οποίοι απειλούσαν τη δημόσια υγεία, αλλοιώνοντας τη μοναδική φύση αυτού του τόπου, γίνονται πλέον παρελθόν. Στεκόμενος στα πολλαπλά οικονομικά ωφέλη από την λειτουργία της εν λόγω μονάδας, ο Πρωθυπουργός τόνισε πως η περιφέρεια της Πελοποννήσου απαλλάσσεται πλέον από τον βραχνά της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης. Ανακουφίζει και προηγούμενος από βάρη εκατομμυρίων ευρώ που συνεπάγονταν το να θυμίσω τα συνεχή πρόστιμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα μας. Αυτό που να αποφέρει καθαρή, φτηνή ενέργεια, δημιουργώντας και νέες αντοδρές ταυτόχρονα για μικρόσημα υλικά για δευτερογενές καύσιμα, ενώ την αναβάθμιση της καθημερινότητας θα πλαισιώνει παράλληλα και την αναβάθμιση της οικονομικής ζωής. Ο καθαρός αέρας δεν ξεχωρίζει παρατάξεις και η τιμή του ρεύματος επίσης, όπως και η ντροπή για τις βρώμικες πόλεις που έβλεπε ο επισκέπτης στην Πελοπόννησο, είναι ντροπή κοινή για όλους μας. Ο Πρωθυπουργός επεσήμανε με έμφαση ότι στην πλήρη λειτουργία του το έργο αυτό θα τροφοδοτήσει με πράσινη ενέργεια που θα ισοδυναμεί με τις ανάγκες 6.000 νοικοκυριών τη διπλάσια ενέργεια από αυτή που ουσιαστικά το έργο καταναλώνει. Είναι το πράξη αυτό το οποίο έχουμε πει πολλές φορές ότι τα απορρίμματα μπορούν να είναι πλούτος επιστρέφοντας ουσιαστικά αυτή την υπεραπόδοση της μονάδας στους οικονομικούς προϋπολογισμούς, μειώνοντας το τέλος θέμα αποκομιτής, ενώ ταυτόχρονα βέβαια εκπέμπονται 24.000 τόνοι λιγότερη διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Να λοιπόν, γιατί εδώ αυτό αποδεικνύεται έμπρακτα, η ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων αποτελεί μια σημαντική επένδυση για το μέλλον της περιφέρειας, αποτελεί όμως ταυτόχρονα και μια επένδυση για το μέλλον της χώρας. Έως το 2030 τα απορριμμάτων τα οποία θα δούμε να έχουν πέσει στο 10% των συνολικών παραγόμενων απορριμμάτων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αφού αναγνώρισε την προσπάθεια που κατεβλήθη από τον απερχόμενο Περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα, εστίασε στις δυστοκίες του παρελθόντος, αλλά και στο πολύ σημαντικό μέλλον και το λιθαράκι που καλείται να βάλει ο νέος Περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός. Και έχει γίνει πολύ δουλειά αυτή τη θεατία, πρέπει να κάνω μια ξεχωριστή αναφορά στον γενικό γραμματέα του Υπουργείου του Μανώλη του Καραφάκου, ο οποίος ξεκλείδωσε πολλά έργα τα οποία βρισκόντουσαν εν γνώση. Το 2019 λειτουργούσαν μόλις 3 μονάδες, σήμερα λειτουργούν 11, μιλάω για ολόκληρη τη χώρα. Δεν ξεκίνησε στην κυριολεξία πριν από μια δεκαετία, δεν προχωρούσε λόγω αφράνειας, λόγω αδιαφορίας, λόγω αντιδράσεων, πολλών αντιδράσεων, κάποιων καλόπιστων, κάποιων όχι και πάνω τόσο. Και τώρα φυσικά η Κιτάλη περνά στον νέο Περιφερειάρχη και είμαι βέβαιος ότι ο Δημήτρης Πτωχός θα συνεχίσει αυτή τη δημιουργική πορεία βάζοντας το δικό του σημαντικό λιθαράκι για μια πιο βιώσιμη περιφέρεια. Πολλά και σημαντικά τα όσα σημειώθηκαν στη διάρκεια της εκδήλωσης, όπου παρευρέθησαν αρκετοί υπουργοί, στελέχοι υπουργείων, εκπρόσωποι φορέων και φυσικά εκπρόσωπος της ΓΕΚ Τέρνα και της Τέρνα Ενεργειακή. Θα δούμε το ρεπορτάζ και θα τα σχολιάσουμε και με το διευθυντή της τηλεόρασης Best σε πολύ λίγο. Εδώ είμαστε λοιπόν. Είναι η στιγμή που ο Πρωθυπουργός της χώρας Κυριάκος Μητσοτάκης προσέρχεται στη μονάδα της Παλαιοχούνης στην Αρκαδία, εγγενιάζοντας το μεγάλο έργο της ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων της Πελοποννήσου, το οποίο εξελίσσεται μέσω σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Χαρακτηριστικά όσα ανέφερε ο πρόεδρος της Τέρνα, θυμίζοντας πως το έργο αυτό ξεκίνησε επί κυβέρνησης Σαμαρά. Το έργο υποβαθμίστηκε το 2013.
ξεκίνησε για λόγους που δεν του παρόντος το 2021 και τόσο δύο ετών νομίζω ότι παραδίνουμε μια επένδυση που είναι η πιο σύγχρονη ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων αυτή τη στιγμή που υπάρχει. Σήμερα θέλουμε να συμβεβαιώσουμε ότι δεν κάναμε το καλό, κάναμε το καλύτερο. Λιγότερο υπόλοιμα, μεγαλύτερη ανακύκλωση, περισσότερη πράσινη ενέργεια. Άρα, καλύτερα αποτελέσματα για το περιβάλλον, την υγεία των πολιτών, τον τουρισμό και τη γεωργία. Είναι ένα έργο πρότυπο στην Ευρώπη και αδιαμφισβήτητα το πιο σύγχρονο στην Ελλάδα, φέροντας την υπογραφή της Τέρν Ενεργειακή, η οποία χρησιμοποιεί την πλέον σύγχρονη τεχνολογία. Η κρίση της τεχνολογίας εκμής καταφέρνει να προσφέρει το χαμηλότερο κόστος λειτουργίας από όλα τα σδί της χώρας. Κόστος που θα γίνει ακόμα χαμηλότερο από τη λειτουργία του Πράσινου Ταμείου και έτσι περαιτέρω θα μειωθεί όταν ολοκληρωθεί το δίκτυο των σταθμών μεταφόρτωσης από τις φώτες. Η μονάδα καταφέρνει να έχει ήδη πολλές εξαγωγές των δευτερογενών της προϊόντων στο εξωτερικό. Η χάρη μας την περασμένη εβδομάδα έφτασε στην Πορτογαλία και χθες κάναμε εξαγωγή ανακυκλωσίμων στη Γερμανία. Σημαίνει ότι η μονάδα καταφέρνει να έχει επιπλέον έσοδα, τα έσοδα αυτά να τροφοδοτούν το Πράσινο Ταμείο, άρα μείωση του ΚΕΙΤΟΥ που πληρώνουν οι πολίτες. Στους λίγους μήνες της λειτουργίας της, η μονάδα κατάφερε να διαχειριστεί ποσότητες απορριμμάτων μεγαλύτερες από τις συμβατικές. Άρα το δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι δεν είναι φαραωνικό το έργο όπως κάποιοι λέγανε όλα αυτά τα χρόνια, φαραωνικό είναι το πρόβλημα το οποίο λύθηκε πλέον με αυτό το έργο. Το έργο κινητοποίησε περίπου 160 εκατομμύρια ευρώ, χρηματοδοτική συμβολή του δημοσίου, ιδιωτικά κεφάλαια, τραπεζικός δανεισμός, δημιούργησε 800 θέσεις εργασίας κατά την περίοδο κατασκευής, η οποία συνεχίζεται, και 200 μόνιμες θέσεις εργασίας τώρα στη φάση λειτουργίας. Στο μεγάλο αυτό έργο αναφέρθηκε και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θεόδωρος Κυλιακάκης. Είναι πολύ σημαντικό ότι από αυτό εδώ το εργοστάσιο μπαίνουν απορρίμματα, αυτά που όλοι τα θεωρούμε άχρηστα, και βγαίνει ενέργεια, βιοαέριο δηλαδή και ηλεκτρική ενέργεια, βγαίνουν εξαγωγές ανακυκλώσιμων υλικών, βγαίνει κομπόστ που μπορεί να βοηθήσει και στις δασώσεις, αν δασώσεις τα λατομεία μας να γίνουν περιβαλλοντικά πιο σωστά. Και όλα αυτά με τεράστιο όφελος για το περιβάλλον, αν σκεφτούμε πόσο έχει ταλαιπωρηθεί η Πελοπόννησος, αλλά και άλλες περιοχές της χώρας από τα θέματα απορριμμάτων. Συν, σταματάμε να πληρώνουμε τα χωρίς λόγο παράλογα πρόστιμα που πληρώναμε στο παρελθόν. Δραματικά περιορίζεται το κόστος ταφής, το τέλος ταφής, το οποίο σήμερα, με βάση και τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι πολύ σημαντικό. Παρόντα και άλλα στελέχη του Υπουργικού Συμβουλίου με χαρακτηριστικές της επισημάνσεις και του Ειδικού Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών Γιώργου Ζερβού. Όπως γνωρίζετε, η χώρα έχει σημαντικούς στόχους να πετύχει στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων και στην ανακύκλωση βάσει κοινοτικών οδηγιών, βάσει της 851 και της 852 και για το 2030 και για το 2035. Όπως φαίνεται, η Πελοπόννησος θα είναι πρωτοπόρος στην εκπλήρωση των στόχων της χώρας στα συγκεκριμένα αντικείμενα. Σε μία από τις τελευταίες του αναφορές, ως Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, ο Παναγιώτης Νίκας στάθηκε στο έργο, ενώ μίλησε και για τον Δημήτρη Πτωχό. Στα 25 χρόνια που υπηρετώ την αυτοδιοίκηση, έκανα ό,τι μπορούσα για τον τόπο μας και για το δημόσιο συμφέρον και ειλικρινά εύχομαι μέσα την καρδιά μου ο νέος Περιφερειάρχης να συνεχίσει αυτό το μεγάλο έργο. Να προσφέρει πολύ περισσότερα από αυτά τα οποία προσφέρουμε εμείς και εμείς χαιρόμαστε να το δούμε, να τα προσφέρει όλα αυτά και να τα κάνει πράξη για τον τόπο. Και ερχόμαστε και παρερχόμαστε. Αυτό το οποίο μένει από εμάς είναι το τι αφήσαμε σε αυτό το τόπο. Προφανώς σε κάτι θα συμφωνήσουμε και να έρθουμε στην ουσία της υπόθεσης. Είναι μαζί μας ο διευθυντής της τηλεόρασης ΠΕΣ, τον Νίκο Μπελογιάννης. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα, Γεωργία. Ένα πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο έργο. Ακούσαμε και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να επισημαίνει το ότι γυρίζει σελίδα όλη η Πελοπόννησος και μιλάμε για ένα σπουδαίο έργο που σηματοδοτεί πολλά για ολόκληρη την Ελλάδα καταρχάς. Θα ήθελα να πρωτοσχολιώσω γιατί έχουμε πολλά να αναφέρουμε, να τα έτσι σταχυολογήσουμε. Είναι πολλά και σημαντικά όσα έγιναν σήμερα. Το σχόλιο που θα μπορούσα να κάνω, αυτό που κάνει και όλος ο κόσμος. Ότι επιτέλους, όπως έχεις βάλει και στον τίτλο πολύ σωστά, ένα μεγάλο έργο στην Πελοπόννησο. Επιτέλους ένα μεγάλο έργο στην Πελοπόννησο, το οποίο έχει χρόνια, δεν ξέρω πόσα χρόνια έχει να γίνει ένα μεγάλο έργο στην Πελοπόννησο. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Μια τεράστια
δυναμική, μια τεράστια μάλλον εγκατάσταση σε πολλούς τομείς, τεράστια εγκατάσταση σε πολλούς τομείς, σε πολλούς νομούς, οι οποίες γίνανε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Δείχνει τη δυναμικότητα και δείχνει και την επάρκεια των ελληνικών εταιριών που δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα με τις ξένες εταιρείες. Πιο πολύ τώρα εδώ πέρα τη Στέρνα που βλέπουμε, τι έγινε. Αυτό που θα κρατήσω είναι αυτό, καταρχήν ότι ξεκίνησε το 2013, όπως είπε, αυτό το πράγμα επί Αντώνη Σαμαρά ήταν τότε η αυτή, θυμάμαστε, που έδωσε τη λευκή επιταγή, που το είπαμε και χτες, στον Πέτρο του Δατούλη για να προχωρήσει, και τελικά το έργο αυτό μας προσπέρασε η Ήπειρος, να μην τα ξαναλέμε αυτά τα πράγματα, που είχε πάρει πολύ αργότερα το πράσινο φως για να τα κατασκευάσει. Εν πάση περιπτώσει, κάλλιο αργά παρά ποτέ. Εμείς ξεκινήσαμε το 21. Ξεκινήσαμε το 21, όπως είπε ο κύριος Περιστέρης σήμερα, ξεκινήσαμε το 21 και σε δύο χρόνια αυτό ολοκληρώθηκε. Λιγότερο από δύο χρόνια. Για να καταλάβετε, βέβαια δεν έχουν γίνει σταδιοί μεταφόρτωση. Σταδιοί μεταφόρτωση οι οποίοι δεν έχουν γίνει, διότι όπως το είπαμε και χτες, είναι όπως το συζητήσαμε και χτες, είναι ευθύνη των δημάρχων. Και νομίζω ότι ο καινούριος πρόεδρος και της ΠΕΔ και ο καινούριος πρόεδρος των δημάρχων θα ζητήσει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, όπως ξέρω. Πάντως και ο κύριος Ζερβός που μας μίλησε σήμερα, αλλά και ο υπουργός, ο κύριος Κυλιακάκης, επεσήμαναν ότι το βλέπουμε να συμβαίνει και τα Υπουργεία θα σταθούν, κυρίως οικονομικών αλλά και περιβάλλοντος, στο πλευρό των Δήμων σε αυτήν την κατεύθυνση. Το είδαμε και στις συνεδρίες του ΦΟΣΔΑ. Μια και ξεκίνησες έτσι και στάθηκες στις επισημάνσεις του κυρίου Περιστέρη, του πρόεδρου της ΓΕΡΚ Τέρνα. Και του κυρίου Αγραφιώτη, που είναι ο εκτελεστικός διευθυντής εδώ πέρα, που είχε όλο το έργο στις πλάτες του. Να κρατήσουμε, γιατί το σχολίασε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Ήταν πραγματικά μια ωραία πρωτοβουλία. Ξεκίνησαν όλα, δημοπρατήθηκε το 2013, πέρασαν πάρα πολλά χρόνια, άρχισε το 2021 και λέει και ο Μητσοτάκης κάτι, το ακούσαμε στο ρεπορτάζ, έκανε λόγο για διαφορία, για διάφορους τέλος πάντων, γιατί ο κύριος Περιστέρης δεν ήθελε να επεκταθεί, αλλά ο Πρωθυπουργός στάθηκε σε αυτό. Όσα έγιναν εκείνη την περίοδο. Να τα θυμίσουμε λίγο, όχι με λεπτομέρειες, για να ξέρουμε ποιον πραγματικά ενδιαφέρει η ουσία της υπόθεσης, να προχωρούν τα έργα, να γίνονται έργα, γιατί είχαμε την τραγική εικόνα με τα πρόστιμα, με τις χωματερές που είναι ακόμη κάποιες ενεργεία και χρειάζεται να γίνουν και εκεί έργα. Και κάποια στιγμή πρέπει να τα θυμούνται οι πολίτες όλα αυτά, έτσι. Θα συμφωνήσω, Γεωργία, αλλά θα μου επιτρέψει να μην πω τώρα σε ονοματολογία, γιατί θα πάνε να μπουν πάλι τάχοι με τον ένα, τάχοι με τον άλλον. Ο καθένας με το έργο του, αυτό που αφήνει, αυτό που δείχνει, καταλαβαίνει και ο κόσμος τι γίνεται. Δεν είναι τυχαίο τώρα και πώς έχουν αλλάξει και οι περιφερειάρχες, δεν είναι τυχαίο και πώς έχουν αλλάξει και κάποιοι άλλοι. Βλέπουμε τι γίνεται. Ο κόσμος, όσο και κουτόχορτο να πάνε να τον ποτίσουν, να τον ταΐσουν μάλλον, νομίζω ότι ξέρει να αντιδράσει στο τέλος. Λοιπόν, και πολλές φορές κάνει λάθος, αλλά και μετά, βλέπει τι γίνεται, ότι έκανε λάθος και το μετανιώνει. Αυτό που έχει σημασία είναι αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός, δεν ήθελε να μπει σε λεπτομέρειες. Προφανώς εννοούσε τη διακυβέρνηση Τατούλη, τόσα χρόνια αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, από εκεί πέρα, το οποίο πήρε μια πολύ μεγάλη κατάσταση. Βέβαια, έκανε κάποια πράγματα, κάποια βήματα, πολλά. Μην το συζητάμε για αυτό το πράγμα. Μην δενίζουμε για αυτό, αλλά τελικά. Εκεί που ήταν να τελειώσει πολύ γρήγορα, δεν τελειώσει με τίποτα. Και το πήρε ο Νίκας και τελείωσε σε δύο χρόνια. Αυτό φωτογράφησε πάντως ο κύριος Μητσοτάκης. Βέβαια, τόσο από το χυσούριο όλο αυτό το διάστημα. Βέβαια τον φωτογράφησε. Λοιπόν, εγώ θα μείνω σε αυτό το θέμα και θα μείνω και στην, δηλαδή στην ολοκλήρωση του έργου, μάλλον στο πολύ μεγάλο έργο αυτό που έχει γίνει, στο μεγαλύτερο έργο που έχει γίνει στην περιφέρεια Πολεμονίου τα τελευταία έργα, τα τελευταία χρόνια. Εύχομαι με τη νέα περιφέρεια να προχωρήσουν και άλλα έργα καινούργια και άλλα έργα μεγάλα, άλλα έργα υποδομής, τα οποία να οδηγήσουν την περιφέρεια μας εκεί που πρέπει. Αυτό που θέλω να επισημάνω πάλι είναι ότι από ό,τι είδες, μετά από τόσα που έχει σούρει και στην κυβέρνηση και σε αυτά τα πράγματα, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και έκανε το χατήρι του κ. Νίκα να εγκαινιάσει κατά κάποιο τρόπο. Δεν υπήρχαν εγκαινιά τώρα, γιατί ήταν. Τον συνεχάρει ο Πρωθυπουργός για αυτό που έκανε, που θα μπορούσε να μην πάει. Δείχνει μεγαλοψυχία και του Πρωθυπουργού και της Νέας Δημοκρατίας μπροστά σε αυτά που του έχει σούρει ο κ. Νίκας. Κατά τα ψέματα. Βέβαια. Το γύρισε και ο κ. Νίκας. Βέβαια και ο κ. Νίκας ήταν ένα κ. Νίκας διαφορετικό σήμερα.
ένας ήπιος άνθρωπος. Συνεχάρη για πρώτη φορά και είπε και καλό λόγο για τον κύριο Πτωχό. Και δεν είχε και ηρωνική διάθεση. Όχι, όχι, καθόλου ηρωνική διάθεση. Νομίζω ότι ήταν πραγματική διάθεση, όπως φάνηκε. Αυτό είναι ένα βήμα μπροστά. Τώρα τι γίνεται και τι θα γίνει, από εκεί πέρα ο καθένας θα τα δει στην πορεία και θα δούμε τι γίνεται. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι από την πρώτη που θα αναλάβει και είναι η Περιφερειακή Διοίκηση και από ό,τι μαθαίνω ο κύριος Πτωχός ετοιμάζει πολλά πράγματα και ετοιμάζει ένα τελείως καινούριο μοντέλο διοίκησης και να σηματοδοτήσει με καινούργια έργα τα οποία θα μπουν στο τραπέζι και έργα που θα επισημάνω και έργα τα οποία να είναι όχι τα εργάκια τα οποία τα κάνουμε και πάμε και πάμε με τις τηλεοράσεις ή με τις φωτογραφίες και λέμε ρίξαμε εδώ άσφαλτο και το ένα και το άλλο και βγάζουμε φωτογραφίες, ούτε να τρέχει και ο Περιφερειάρχης, το έχουμε ξαναπεί. Δεν νομίζω να έχει ένα τέτοιο μοντέλο ο κύριος Πτωχός, να τρέχει σε γάμους, κηδείες και βαφτίσια και το ένα και το άλλο. Ας βάλει έναν τελετάρχη. Ας διορίσει έναν τελετάρχη από την περιφέρεια που πρέπει να υπάρχει περιφέρεια και να πηγαίνει στα πάρα πολύ σοβαρά. Τώρα τα πάρα πολύ σοβαρά δεν ξέρω ποια είναι, θα τα βρουν αυτοί εκεί, δεν είναι δουλειά η δικιά μας. Αλλά θέλει καινούργιο μοντέλο διακυβέρνησης η περιφέρεια Πελοποννήσου και θέλει μεγάλα έργα σαν και αυτό. Το οποίο ξαναλέω και κλείνω ότι από ό,τι είδες η αρτιότητα και η επάρκεια των ελληνικών τεχνικών εταιριών είναι τεράστια. Σε 2 χρόνια φτιάξανε τόσα εργοστάσια. Καταλαβαίνεις, σε λιγότερο από 2 χρόνια, όχι 2 χρόνια. Λοιπόν, καταλαβαίνεις πόσο γρήγορα είναι τα πράγματα στον ιδιωτικό τομέα. Προφανώς, έλεγε ο Αγραφιώτης ότι ήδη αυτήν την τεχνογνωσία την παίρνουν οι ξένοι σε σχέση με τις συνεργασίες που έχουν για μεγάλα έργα εκεί πρώτον και δεύτερον, μια και μιλάς για τον ιδιωτικό τομέα, δεν υπάρχει ούτε το πλαίσιο από τον καιρό της κρίσης σε ένα μεγάλο βαθμό, ούτε τα χρήματα προφανώς να γίνει κάτι μεγάλο χωρίς σύμπραξη. Είμαστε σε αυτήν την εποχή, στάθηκε και ο Πρωθυπουργός στην ανάγκη να γίνονται με αυτόν τον τρόπο συμπράξεις, δίτη δηλαδή δημόσιο και ιδιωτικού τομέα τα μεγάλα έργα, το έχουμε δει και με τους δρόμους, νομίζω ότι είναι μονόδρομος πια. Γιατί έχουν και την τεχνογνωσία και το χρήμα και τη δυνατότητα. Κρατάμε επίσης ότι πρέπει αυτό που είπες να λειτουργήσουν άμεσα και να δράσουν άμεσα οι δήμαρχοι και οι καινούργοι και αυτοί που επανεξελέγησαν για τα κέντρα, για τους σταθμούς μεταφόρτωσης. Θα τους βοηθήσει και το κράτος και να προχωρήσουμε και το θέμα της ανακύκλωσης. Αυτό φαίνεται ότι έχουμε μείνει πίσω. Το θέμα της ανακύκλωσης, παρόλο που έχει προβλεφτεί και έχει κωδικό επικοινωνίας όλο το σύστημα αυτό και αυτό, από ό,τι βλέπεις δεν υπάρχει. Δεν ξέρει κανένας τίποτα. Αν εξαιρέσουμε κάποιες διαφημίσεις οι οποίες είναι περιστασιακά από εδώ και από εκεί, τις έχουμε εμείς, δηλαδή μία στο τόσο και μία αυτή, αυτό που κάνουμε, δεν υπάρχει η πλήση εγκεφάλου που θα έπρεπε να υπήρχε. Και κάποιες κινήσεις που κάνει και ο Δήμος Καλαμάτας με κάτι κομποστοποιείς, με κάτι κάδους και κάτι τέτοια, που προς τιμήν του αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει από πόρτα σε πόρτα. Είναι θέμα ζωτικής σημασίας για όλους μας. Είπαμε και για τον κύριο Νίκα να το κλείσουμε με το θέμα του κόστους, ότι ήδη έχουμε αυτά τα προϊόντα που παράγονται με έναν τρόπο, τα ανακυκλώσιμα, να εξάγονται στο... Το είδαμε, μας είπε ο κύριος Αγραφιώτης, και στην Πορτογαλία και στη Γερμανία. Άρα έρχονται έσοδα και θα τα δούμε μέσα στο Πράσινο Ταμείο και να επιστρέφουν στους δημότες, γιατί ακούστηκαν πάρα πολλά για το κόστος και είπε και ο... Δεν θυμάμαι, ο Πρωθυπουργός, μάλλον ο κύριος Αγραφιώτης, ότι... Είπαν πολλοί ότι είναι ένα φαραωνικό έργο. Τελικά ήταν φαραωνικό το πρόβλημα και παραμένει. Έτσι. Βέβαια ήταν φαραωνικό το πρόβλημα και το ξέραμε πάρα πολύ καλά. Τα σκουπίδια στους δρόμους. Μην τα ξαναλέμε αυτά τα πράγματα. Προχωράμε μπροστά. Είμαστε αισιόδοξοι. Είμαστε αισιόδοξοι για τον τόπο μας. Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά και θα ξημερώνουν νέες καλύτερες μέρες για την Πελοπόννησο. Να σε ευχαριστήσω, Νίκο. Ήταν μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Καλό βράδυ. Να δούμε κάτι διαφορετικό τώρα και θα έρθουμε με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Θα πάρουμε πάσα για τα της οικονομίας. Το συλλογικό έργο στη Δίνη των Κρίσεων του Κέντρου Ερευνών Προοδευτικής Πολιτικής που επιμελήθηκε ο πρόεδρός του και πρώην υπουργός Γιάννος Παπαντονίου.
προλογίζει ο Θάνος Βερέμης, κυκλοφόρησε και αποτελεί ένα εξαιρετικό εγχειρίδιο για την Ευρώπη των πρόσφατων κρίσεων. Ο κ. Παπαντονίου, προσκεκλημένος στην εκπομπή «Τι λες τώρα» της τηλεόρασης Best και τη Δέσποινη Ελιοπούλου, επεσήμανε πως για να επιτευχθούν οι στόχοι της Ελλάδας και να ξεπεράσει τις αλλεπάλληλες πραγματικά κρίσεις, χρειάζεται ανασυγκρότηση του πολιτικού συστήματος ώστε να αναβαθμιστεί η ποιότητα διακυβέρνησης, ενώ ιδιαίτερη ήταν οι αναφορές του και στους βουλευτές. Ναι. Για να αντισταθείς στις οικονομικές κρίσεις θέλεις δύο πράγματα. Το πρώτο είναι να χτίσεις μια δυνατή οικονομία χωρίς ελλείμματα, με χαμηλό πληθωρισμό, με λίγο χρέος, με μια ανταγωνιστική παραγωγή. Όλα αυτά είναι προϋποθέσεις για να είσαι δυνατός. Και δεύτερον όμως είναι καλό να είσαι και ενταγμένος σε ένα διεθνές σύστημα, πως είμαστε εμείς στην Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση, όπου το οποίο να μπορεί να σε στηρίξει τις δύσκολες ώρες. Η ατυχία της Ελλάδας είναι ότι πέρα από τις τρέχουσες κρίσεις πρέπει να μαζέψει και τα ό,τι απέμεινε από την κρίση χρέους, η οποία πρέπει να σας πω και πρέπει ίσως να το συνειδητοποιήσουν και οι ακροατές μας. Η Ελλάδα υπέστη τεράστια ζημιά από την προηγούμενη οικονομική κρίση. Δηλαδή σε αναλογικούς όρους τη μεγαλύτερη ζημιά από οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο. Στις άλλες χώρες η ζημιά οικονομική θα ήταν 2, 3, 5, έστω 10% του ακαθάριστου χώρου προϊόντος, γίνανε φτωχότερες. Εμείς χάσαμε το 30% του εθνικού μας εισοδήματος την περίοδο 8 με 2018. Αυτά δεν τα έχουμε ανακτήσει ακόμα. Έχουμε ανακτήσει ίσως το 1/4 αυτής της απώλειας. Το μάθημα για τους Έλληνες και τις Ελληνίδες είναι να προσέχουμε ποιον ψηφίζουμε και να προσπαθούμε να στηρίζουμε σοβαρές και αποτελεσματικές κυβερνήσεις. Θα μου πείτε πού θα τις βρούμε. Και αυτό είναι ένα ερώτημα δύσκολο, γιατί όπως είναι το πολιτικό μας σύστημα φτιαγμένο, δεν παράγει εύκολα καλές κυβερνήσεις. Δεν τις παράγει εύκολα διότι το εκλογικό μας σύστημα βγάζει βουλευτές οι οποίοι ασχολούνται κυρίως με την ψηφοθυρία και όχι πώς να λειτουργήσουν σαν πολιτικό και κυβερνητικό σύστημα. Ύστερα αυτός ο περίφημος λαϊκισμός παρασύρει και τους πρωθυπουργούς να κάνουν μεγάλα λάθη. Εκεί είναι που πρέπει να προσέξουμε στο μέλλον. Να αποφεύγουμε να πέφτουμε σε αυτές τις παγίδες του λαϊκισμού και της ανικανότητας, να προσθέσω και αυτή τη λέξη, οι οποίες αντί να λύνουν τα προβλήματα, τα κάνουν ακόμα μεγαλύτερα. Παραμένω αισιόδοξος, διότι θεωρώ ότι η Ελλάδα όταν πραγματικά έχει την τύχη να έχει σοβαρούς κυβερνήτες, μπορεί να κάνει θαύματα και το έχει πετύχει στο παρελθόν αυτό. Προφανώς. Πήρε την αποστασία του. Καλά τα λέει, η αλήθεια είναι. Να έρθουμε με έναν τρόπο ιδιαίτερο στα της οικονομίας και θα το σχολιάσουμε μετά και με τον πρόεδρο της Γενικής Νομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος, τον κύριο Καβαθά. Θετικά είναι τα μηνύματα για τη συνέχεια σε ό,τι αφορά στις ελληνικές εξαγωγές, οι οποίες κατέγραψαν άνοδο και το 2023. Το μέλλον φαντάζει ευβίωνο, ενώ αυτά που πρέπει να γίνουν ακόμη πολλά. Δυναμικά συνεχίστηκαν και το 2023 οι ελληνικές εξαγωγές σε συνέχεια των εξαιρετικών επιδόσεων του 2022. Οι εξαγωγές της Ελλάδος σημείωσαν ένα ρεκόρ το 2022. Φτάσαμε το 50% το ΑΕΠ, 100 δισεκατομμύρια ευρώ προϊόντα και υπηρεσίες. Το 2023 βαδίζουμε σε αύξηση των εξαγωγών των προϊόντων και των υπηρεσιών. Έχουμε μια μικρή μείωση στα πετρελοειδή, αλλά αυτό είναι σύνηθες όταν ανεβοκατεβαίνουν τιμές του πετρελαίου. Είναι αισιόδοξα τα μηνύματα και να πρέπει να ξέρει ο κόσμος και όλοι μας ότι κάθε 4 μονάδες αύξηση των εξαγωγών σημαίνει μία μονάδα αύξηση στο ΑΕΠ, το οποίο σημαίνει 2,2 δισεκατομμύρια περισσότερα στην κεντρική εξουσία για να μειώσει φόρους και να βοηθήσει αυτούς που έχουν ανάγκη. Θα τονίσουμε τη σημασία των εξαγωγών, είναι πολύ σημαντικές για την εθνική οικονομία. Ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ στάθηκε τόσο στα όσα καταγράφονται αναφορικά με το ελαιόλαδο, αλλά και γενικότερα με τα προϊόντα που εξάγει με σημεία. Το ελαιόλαδο φέτος η τιμή του, όπως ξέρετε όλοι, έχει αυξηθεί. Αναγκαστικά θα βαδίσουμε έτσι. Πιστεύω όμως ότι αν η παραγωγή ομαλοποιηθεί, το επόμενο χρόνο θα έχουμε μια πτώση πάλι στις τιμές του ελαιολόδου. Προς το παρόν θα είναι περισσότερο ακριβό από όσο ήταν πέρσι. Η Μεσσηνία εξάγει τρόφιμα, καπνά, όπως ξέρετε έχετε μια μεγάλη βιομηχανία εδώ. Είναι στη 13η περιφέρεια στην Ελλάδα, περιφερειακή ενότητα που εξάγει προϊόντα. Είναι σε καλή θέση, ανάμεσα φυσικά στις 50 που υπάρχουν.
αλλά μπορεί να εξάγει πολύ περισσότερα και ειδικά αν οδηγήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις προς την εξωστρέφεια, θα μπορέσουμε να κάνουμε ένα νέο άλμα στις εξαγωγές. Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι εξαγωγείς για μια σειρά από πρακτικές, αλλά και την ασφάλιση των εμπορευμάτων, σημαντικά. Πώς θα κάνουμε τις εξαγωγές μας με πιο πολλές απαιτήσεις. Πώς μπορούμε λοιπόν να δείξουμε στα προϊόντα επάνω, στον καταναλωτή, στον έμπορο, σε οποιονδήποτε μετά από εμάς που φέρει το προϊόν, πώς θα δείξουμε παραπάνω πληροφορίες με έναν τρόπο που είναι διαφανής, με έναν τρόπο που δεν μπορεί να χακαριστεί ή να μπουν μέσα άλλες πληροφορίες, οπότε το προϊόν να είναι σίγουρα αυτό που πουλάμε. Με έναν τρόπο που στην ουσία αυξάνει την τιμή και την αξία του προϊόντος, είτε μιλάμε για γεωγραφική ένδειξη, είτε μιλάμε για POP, είτε μιλάμε για ελαιόλαδο, μια και μιλάμε για ελαιόλαδο πρόσφατα. Πώς λοιπόν θα λέγαμε σε κάποιον γιατί το ελαιόλαδο της Μεσσηνίας έχει μια ειδική τιμή? Πώς θα λέγαμε ότι είναι να ξεκινήσουμε πιο πίσω από τη Μεσσηνία? Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι περισσότεροι εξαγωγείς αγνοούν την ασφάλιση πιστώσεων, δεν ασφαλίζουν τα εμπορεύματά τους. Με αποτέλεσμα πολλές φορές να εφίστανται τις ζημιές που καθιστούν ακόμα και την επιβίωση εταιρείας πολύ δύσκολη. Προσπαθούμε γενικά στην κουλτούρα του Έλληνα, η ασφάλιση είναι, ξέρετε, δεν είναι κάτι το οποίο το έχουμε πολύ. Προσπαθούμε όμως, και αυτό είμαστε και εδώ σήμερα, για να ενημερώσουμε τις εξαγωγικές επιχειρήσεις. Θα συνεχιστούν και άλλες ημερίδες και στις υπόλοιπες πόλεις της Πελοποννήσου και σε συνεργασία πάντα με το ΣΕΒΕ και με τα τοπικά επιμελητήρια. Αυτός είναι ο σκοπός μας, να ενημερώσουμε τους εξαγωγείς για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν και ποιος είναι ο πιο σωστός τρόπος για να αποφύγουν ενδεχόμενα προβλήματα. Μία χτίδα φωτός προφανώς, αλλά τα προβλήματα τα πραγματικά της οικονομίας και κυρίως των μικρομεσαίων, των επαγγελματιών, των βιοτεχνών, των εμπόρων, και είναι ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ μαζί μας, ο κύριος Καβαθάς, ο Γιώργος Καβαθάς, να τον καλησπερίσουμε. Παραμένουν πολλά, κύριε Καβαθά, δεν ξέρω πώς τους ακούσατε, τους εξαγωγείς και τους φορείς, αλλά η πραγματικότητα... Κοιτάξτε, είναι βασικό ότι η χώρα πρέπει να ισοσκελίσει το εμπορικό της ισοζύγιο. Ήταν μία από τις αιτίες που μας οδήγησαν στα μνημόνια. Η υπέρμετρη αύξηση των εισαγωγών. Τώρα γίνεται μία μεγάλη προσπάθεια, γίνει τα τελευταία 10 χρόνια, λόγω και της έλλειψης δυνατότητας κατανάλωσης στην Ελλάδα λόγω των τριών μνημονίων. Υπήρχε μία μεταστροφή των ελληνικών επιχειρήσεων προς την εξωστρέφεια. Και πάει καλά. Βέβαια αυτό θέλει συνέχιση, έτσι ώστε πραγματικά να έχουμε ένα θετικό στο ισοζύγιο το εμπορικό μας. Από την άλλη μεριά, οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα που αντιμετώπισαν και πριν τις εκλογές του Ιουνίου, δηλαδή τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με τη ρευστότητά τους, με το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων, με τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς το Δημόσιο Ασφαλιστικά Ταμεία και βέβαια το μεγάλο πρόβλημα που για μας εξακολουθεί να είναι ο πληστηριασμός της πρώτης κατοικίας ή της επαγγελματικής στέγης που μεταφέρει βία την ελληνική περιουσία στα ξένα χέρια. Παρακολουθούμε πάρα πολλές φορές να επιχειρούν με έναν τρόπο να μας πείσουν ότι δεν υπάρχει κρίση, ότι όλο αυτό είναι εισαγόμενο, ότι ακόμη και για την ακρίβεια και τα λοιπά και για όσα συμβαίνουν. Είδαμε αυτό το τερτύπι που τη γλιτώνει 2 ευρώ την εβδομάδα από όσα τέλος πάντων μας κόβουν και πήραν, υποτίθεται, ένα μάθημα οι πολύ μεγάλες εταιρείες. Η πραγματικότητα στους μικρομεσαίους. Είπατε ήδη κάποια από τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε εδώ πέρα, ας πούμε, και στην Πελοπόννησο και ειδικά στην Καλαμάτα, μια πόλη που στηρίζεται και από τον πρωτογενή τομέα και από τον τουρισμό. Έχουμε αρχίσει να βλέπουμε λουκέτα. Υψώνουν κραυγή αγωνίας σε συναδελφοί σας. Κυρία Αναστοπούλου, μου δίνετε μία ευκαιρία να τονίσω ότι και από την έκθεση του κυρίου Ζούκμαν, ο οποίος είναι ο επικεφαλής της Επιτροπής Φορολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και από την έκθεση που κατέθεσαν, προκύπτει ότι η Ελλάδα χάνει το 8% των εταιρικών φόρων, διότι αυτοί φεύγουν σε φορολογικούς παραδείσους. Και εμείς κοιτάμε με ευνηδιασμούς να κερδίσουμε 600 εκατομμύρια για τον κρατικό προϋπολογισμό, υπερφορολογώντας τον αυτοαπασχολούμενο, τον ελεύθερο επαγγελματία. Αυτά δεν συνάδουν. Δεν συνάδει ο Πρωθυπουργός να μιλάει και να λέει η χώρα δεν είναι μπανανία, αλλά η χώρα να φαίνεται ότι είναι ακριβώς μπανανία. Αυτό είναι τραγικό. Και όλο αυτό που επιχειρήθηκε να μην έχει κανένα ανταποδοτικό όφελος στον καταναλωτή, όταν είναι χιλιάδες οικοδικοί και μας κοροϊδεύουν λέγοντας ότι κάτι κάναμε για κάτι λεπτά του ευρώ
στο τέλος έτσι, σε κάποιους 50 κωδικούς υπόσχεσης. Κυρία Αναστοπούλου, όταν έχουμε την αύξηση μιας τιμής κατά 40 και 50% σε αντιστοίχηση με το παρελθόν ή όποια μείωση έστω και του 5%, νομίζω ότι είναι κοροϊδία στα μάτια των Ελλήνων και των Ελληνίδων. Δεν είναι ουσία. Δηλαδή, αν πραγματικά έχουν τέτοια στοιχεία που έχουν τέτοια υπερκέρδη οι πολυεθνικές, τα 2 εκατομμύρια πρόστιμο για τις πολυεθνικές είναι σταγόνα στον ωκεανό. Τα υπερκέρδη που έχουν κερδίσει τα 2 χρόνια. Είναι με το μέρος τους, είναι τα συμφέροντα. Να μιλάμε έξω από τα δόντια. Τι γίνεται τελικά, γιατί υπάρχει μια τάση κοροϊδίας, θα λέει κανείς. Το βλέπουμε και στα μεγάλα μέσα να παρουσιάζει. Ναι, παρακαλώ. Έκθεση Πισαρίδη. Έχουμε την έκθεση Πισαρίδη, που στοχοποιεί για άλλη μια φορά τη μικρή επιχειρηματικότητα, λες και είναι η αιτία του κακού. Το ίδιο είχε προσπαθήσει να γίνει και το 2012 με την έκθεση της McKinsey. Τι έλεγε τότε η έκθεση? Το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι οι πολύ μικρές επιχειρήσεις. Διαρθωτικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας. Έκλεισαν 220.000 μικρές επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια των 3 μνημονίων. Χάθηκαν 800.000 θέσεις εργασίας. Εάν πραγματικά το πρόβλημα ήταν οι πολλές μικρές επιχειρήσεις, τότε θα το είχαμε λύσει. Φαίνεται ότι το πρόβλημα είναι η ολιγοπόληση και η υπερσυγκεντροποίηση της αγοράς σε λίγους και ισχυρούς ομίλους. Και αυτό θέλουν να κάνουν τώρα και με τους δικηγόρους, να τους μαζέψουν σε δικηγορικές εταιρείες. Το ίδιο θα κάνουν με τους πολιτικούς μηχανικούς, τους οδοντιάτρους, τους γιατρούς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και βεβαίως τις μικρές επιχειρήσεις να τις κλείσουμε. Τον αυτοαπασχολούμενο να τον κλείσουμε. Επειδή αναφερθήκατε με έναν τρόπο, μιλώντας και για φορολογικούς παραδείσους και για όλο αυτό που επιχειρείτε αυτή τη στιγμή, πώς θα τη δράσετε και στο φορολογικό νομοσχέδιο, αλλά και σε όλα αυτά που αντιμετωπίζετε? Δεν ξέρω πια αν υπάρχει φως στο τούνελ για την επόμενη μέρα. Κύριε Αναστοπούλου, αύριο υπάρχει μια συνάντηση με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Προχθές είδαμε οι παραγωγικοί φορείς, τα επιμελητήρια και οι επιστημονικοί σύλλογοι τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Ανδρουλάκη. Αύριο μετά το μεσημέρι έχουμε συνάντηση οι πρόεδροι των φορέων, έτσι ώστε να δούμε τις αντιδράσεις το επόμενο διάστημα. Και βέβαια αυτό που πρέπει να τονίσω είναι ότι συζητάμε για ένα φορολογικό νομοσχέδιο φάντασμα. Διότι το εξήγηλε ο κύριος Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο, το εξειδίκευσε εντός εισαγωγικών ο κύριος Υπουργός Οικονομικών, αλλά δεν έχει βγει στη δημόσια διαβούλευση, παρόλο ότι ο κύριος Υπουργός είπε θα είναι στη δημόσια διαβούλευση. Και συζητάμε σε διαρροές και σε πληροφορίες ένθεν κακήθεν, οι οποίες μπορεί και αύριο το πρωί να μην έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα του νομοσχεδίου που θα κατατεθεί. Να κλείσουμε με αυτό. Αν περάσει το φορολογικό, αυτό που θα περάσει από ό,τι φαίνεται, εάν δεν μπορέσετε να εισακουστείτε μαζί με όλα τα υπόλοιπα που έχουν να κάνουν με τα τρέχοντα έξοδα, με λογαριασμούς, με ενίκεια που είναι πραγματικά κάτι περισσότερο από στα ύψη, έχουν σκαρφαλώσει, με την ανέχεια του κόσμου, με το εμπόρευμα που αγοράζεται πιο ακριβά, με τα χέρια που λείπουν κτλ. Θα δούμε λουκέτα κι άλλα, θα υπάρχει κέριο πλήγμα. Είναι βέβαιο, κυρία Αναγνωστοπούλου, ότι θα δούμε λουκέτα. Και βέβαια μην ακούτε αυτό που συζητιούνται στα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα της χώρας. Δηλαδή, σιγά ρε παιδιά, 1.400 ευρώ είναι ο φόρος σας. Είναι το κατόφλι του φόρου. Η όλη φιλοσοφία έχει έναν αλγόριθμο. Ο αλγόριθμος τι λέει? Λέει, λαμβάνω υπόψη μου τα έτη λειτουργίας της επιχείρησης, λες και οι τριετίες στην επιχείρηση σημαίνει και αύξηση κύκλου εργασιών, η παλαιότητα δηλαδή μιας επιχείρησης, η μισθή που δίνει η επιχείρηση και βέβαια ο μέσος όρος του τζίρου του κάθε κλάδου. Για φανταστείτε λοιπόν, το ΚΑΔ, ένας ΚΑΔ, μιας επιχείρησης, ενός αυτοαπασχολούμενου στην Καλαμάτα, που είναι κάτω των 10.000, αν ο ΚΑΔ, ο μέσος όρος των ΚΑΔ για την Καλαμάτα είναι 15.000, γιατί υπάρχει μια μεγάλη επιχείρηση η οποία ανεβάζει το μέσο όρο,
θα φορολογηθεί με το μεγαλύτερο. Και βέβαια αυτό που είναι πρωτοφανές είναι, και είναι και οικονομική αυθεντία αυτός που το σκέφτηκε, ότι απαγορεύεται στο επιχειρήν να υπάρχουν ζημιές. Αν ήταν έτσι εύκολα τα πράγματα στο επιχειρήν, όλοι επιχειρηματίες θα είμαστε. Προφανώς. Αυτές οι στρεβλώσεις, δεν ξέρω τώρα αν θα γίνει κάτι και αν θα αλλάξει. Να μιλήσουμε λίγο και για εσάς. Με το χέρι στην καρδιά, έχουν γίνει πολλά, ήταν το θέμα της φοροδιαφυγής, έχουν ακουστεί πολλά. Έχετε μερίδιο ευθύνης όλο αυτό, διαχρονικά εννοώ, σαν επαγγελματίες, για τα όποια κακό κείμενα. Βεβαίως, έχουμε συνευθύνη. Η ευθύνη όμως πηγάζει από την ίδια την πολιτεία. Διότι ποτέ η πολιτεία δεν προσπάθησε να εμπεδώσει φορολογική συνείδηση στον Έλληνα. Και εγώ το ανοίγω το θέμα. Από τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον σημερινό, τον χθεσινό, τον προχθεσινό, μέχρι τον τελευταίο Έλληνα, έχουμε παίξει στο πάρτι της φοροδιαφυγής. Όταν εγώ ως πελάτης, ως καταναλωτής, λέω δεν θέλω απόδειξη γιατί δεν θέλω να μου χρεώσεις το ΦΠΑ, εγώ οδηγώ το γαϊτανάκι. Δεν το οδηγεί ο επαγγελματίας. Ο επαγγελματίας κάνει τη δουλειά του. Και δεν θα πάει κόντρα στον πελάτη. Εκεί τι θα μπορούσε να γίνει, να μειωθεί ο φόρος ώστε να κόβονται όλες οι αποδείξεις, τι θα θέλατε να γίνει, πώς θα μπορούσε πρακτικά με δύο κουβέντες, με δύο προτάσεις δικές σας? Δύο προτάσεις. Η μία έχει να κάνει με μείωση των φορολογικών συντελεστών, ιδιαίτερα των έμεσων, που είναι και οι πιο άδικοι. Και φανταστείτε μια υπηρεσία σήμερα να έρθει κάποιος στο σπίτι σας ή στη δουλειά σας να κάνει μια δουλειά και να έχετε 24% ΦΠΑ. Κατά πόσο θα θέλετε στο χιλιάρικο να δώσετε άλλα 240 ευρώ, ή εγώ ή εσείς, για να μην λέω για εσάς. Από την άλλη πλευρά, θα πρέπει να κερδίζει ο καταναλωτής ουσιαστικά από την αναζήτηση της απόδειξης. Όχι είτε την πάρει είτε δεν την πάρει, ή όποια έκπτωση θα έχει στο φορολογητή να είναι σε τέτοιο βαθμό που δεν θα μετράει για τον ίδιο. Και να γίνει κάτι και με τη μαύρη εργασία, θα πρόσθετα εγώ, γιατί το ακούω από πολλούς συναδέλφους σας. Κυνηγώ, αντί να κάνουμε τον Έλληνα κυνηγό κεφαλών, να καταγγέλει και να καταδίδει, να πάμε σε ρουφιανιά δηλαδή, είναι προτιμότερο να του πούμε ότι αν ζητάς την απόδειξη, κερδίζεις φορολογητέα ύλη από τη φορολογική σου δήλωση. Μάλιστα. Να ευχηθώ να πάνε καλά όλα, που είναι δύσκολα τα πράγματα, να εισακουστείτε και να αλλάξει κάτι, γιατί αν έρθει η δικέτα... Δεν μας το είπαν προεκλογικά, κυρία Θανασοπούλου, όμως. Δεν μας το είπαν προεκλογικά. Και ο κύριος Κατρούγκαλος, που έκανε μία ατυχή δήλωση, στήχησε στο ΣΥΡΙΖΑ 7%. 7% για το ασφαλιστικό, αυτά που είπε ο κύριος Κατρούγκαλος. Δεν θα ψηφίζατε, Μητσοτάκη. Δεν θα ψήφισα Μητσοτάκη. Δεν λέω ότι ψήφισα Μητσοτάκη, βεβαίως. Ναι, ψηφίζατε στο σύνολο. Αλλά μπορώ να πω ότι το 53% των επαγγελματιοβιτεχνών και των εμπόρων, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχω στη διάθεσή μου, ψήφισαν Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, εντάξει, ας το έχουμε στο μυαλό μας όλοι και ως ψηφοφόροι γενικά αυτό. Να ευχηθώ καλή δύναμη και μακάρι να αλλάξουν τα πράγματα, να μην έρθουν λουκέτα, γιατί ζουν πάρα πολλοί άνθρωποι και οι τοπικές κοινωνίες ενισχύονται από την... Το 87% των θέσεων εργασίας. Έτσι. Από τις μικρές και μεσαίες τοπικές. Ευχαριστώ πολύ. Καλά. Να είστε καλά, κύριε Καβαθά, και καλή δύναμη. Τώρα δούμε κάτι διαφορετικό. Στο μονοπάτι του Ελαιολάδου θα απορρευθούμε, όπου με αφορμή τα φαινόμενα νοθείας και την τιμή του πράσινου χρυσού που έχει φτάσει στα ύψη, βρέθηκε ο γνωστός δημοσιογράφος Τάσος Τέλεογλους, ενώ διπορικό του αντένα στη Μεσσηνία. Σε ένα νομό όπως η Μεσσηνία, ο Νοέμβρης είναι ένας μια σκληρή δουλειά στα αλλιοχόραφα. Το λάδι είναι λίγο, αλλά πανάκριβο σε σχέση με πέρσι. Η τιμή του έχει ανέβει 80%. Οι παραγωγοί δεν θέλουν να ανέβει στο Θεό η τιμή του ελαιολάδου. Όχι μόνο διότι θα τους μείνει λάδι αδιάθετο, αλλά και γιατί αυτό που θα καταναλώνεται κυρίως στα εστιατόρια δεν θα είναι πάντα ελαιόλαδο, ακόμα και αν ετικέτα του μπουκαλιού γράφει λάδι ελιάς. Για να μας το αποδείξουν, μας έδωσαν αυτή τη φωτογραφία. Ο εμφιαλωτής σε πλαστικό κάνιστρο δεν φαίνεται. Η ανάλυση στο χημείο δείχνει ότι η περιεκτικότητά του σε σπορέλαια είναι τουλάχιστον 35%, κάτι που δικαιολογεί ότι πουλείται μόνο προς 7,5 ευρώ το λίτρο. Τα αποτελέσματα του χημείου αποδεικνύουν ότι δεν πρόκειται για έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, όπως γράφει η ετικέτα. Ο συνεταιριστής Σταύρος Αδαμόπουλος από τη Στέρνα γνωρίζει καλά αυτό το πρόβλημα. Πρέπει να υπάρχουν διαρκείς έλεγχοι. Πρέπει αυτός που παρανομεί να τιμωρείται παραδειγματικά και όχι
να τιμωρείται με 5.000-10.000 ευρώ πρόστιμο. Και πέρσι υπήρχαν λάδια που γράφανε έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και μέσα ήταν βιομηχανικό. Ο Νίκος Λαμπούσης που έχει ελαιοτριβείο λέει ότι το λάδι έχει κοστολόγιο που δεν είναι δυνατό να συμπιεστεί και ότι η τιμή του θα μείνει ψηλή καθώς όλα ακριβαίνουν. Είναι έξοδα πολλά. Τα λοιπάσματα ξέρετε που έχουν πάει. Τα φάρμακα επίσης. Είναι δύσκολα δηλαδή και δεν είναι η τιμή αυτή που λέμε τώρα ότι είναι μεγάλη, 7,5 ευρώ. Και από παλιά, εγώ θυμάμαι τώρα είμαι 60 χρόνια στη δουλειά και από παλιά όπως ήταν το κρέας και το μέλι ήταν και το λάδι. Δυστυχώς το λάδι τα προηγούμενα 6-7 χρόνια ήταν 2 με 3 ευρώ. Άρα μπαίνανε μέσα. Ήτανε καταστροφή. Αν η τιμή του λαδιού πέσει με αυτά τα κόστη, πολλές οικογένειες θα παρατήσουν τα χωράφια τους. Αυτό δεν συμφέρει κανένα. Αλλά ούτε τους παραγωγούς συμφέρει να κυκλοφορεί ελαιόλαδο που δεν είναι λάδι. Το ελαιοτριβείο με τι τιμή αγοράζει? Αν δεν κάνω λάθος, η τελευταία τιμή που έχουν δώσει είναι στα 7,70 το κιλό. Δηλαδή, αν πουλιέται ένα λάδι 7,5 ευρώ στην Αθήνα και λέει ότι είναι λάδι από την Καλαμάτα, είναι λογικό αυτό? Όχι, δεν είναι λογικό. Όταν στον παραγωγό είναι 7,70, η τιμή πρέπει να είναι πολύ παραπάνω στον καταναλωτή. Μετά τη συγκομιδή του Νοεμβρίου, το Δεκέμβριο, αρκετοί καταναλωτές, παρά τις εκκλήσεις των αρχών, θα προμηθευτούν το λάδι της χρονιάς από κάποιο γνωστό ηφίλο και όχι από το σούπερ μάρκετ. Αν είναι πραγματικό ελαιόλαδο, θα είναι πολύ ακριβότερο από πέρσι. Να δούμε πού θα είναι το κράτος σε όλα αυτά. Τώρα, η πολεμική αεροπορία τίμησε τον προστάτη της Αρχάγγελο Μιχαήλ με σειρά εκδηλώσεων σε όλες τις μονάδες της χώρας. Στην Καλαμάτα σήμερα ο πενθήμερος εορτασμός ολοκληρώθηκε με ειδική τελετή και δοξολογία στις εγκαταστάσεις της 120 πτέρυγας εκπαιδεύσεως αέρος. Τον ουρανίον στρατίον αρχιστρατηγή δισοπούμενοι μας ημείς οι ανάξοι ίνατες ημών δε είσαι εσύ τυχής είτε ημάς. Με λαμπρότητα η πολεμική αεροπορία τίμησε τη μνήμη του προστάτη της Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Στο πολεμικό αεροδρόμιο της Καλαμάτας τελέστηκε δοξολογία στο πλαίσιο του εορτασμού, χωροστατούντος του σεβασμιότατου Μητροπολίτη Μεσσηνίας, παρουσία αιρετών του τόπου και εκπροσώπων φορέων. Στον αχράνου και πανανόμου αγίες εκ του Μητρός, δυνάμει του Μείου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες του Μείου Πουρανίου δυνάμεων σωμάτων, ηγεσίες του Μείου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Η σημερινή μέρα εορτασμού του προστάτη μας, Αρχάγγελε Μιχαήλ, αποτελεί ημέρα γιορτής για την πολεμική μας αεροπορία και για όλους εμάς που υπηρετούμε σε αυτή. Ήθε ο προστάτης μας να έχει υπό τη σκέπη των πτερήγων του και να προστατεύει μαζί με τις στρατιές των αγγέλων όλα τα στελέχη μας σε οποιοδήποτε σημείο χτυπάει η καρδιά της πολεμικής αεροπορίας. Κατά την ομιλία του, ο αρχηγός ΓΕΑ και αντιπτέραρχος Θεμιστοκλής Μπουρουλιάς αναφέρθηκε στην αποστολή της 120 πτέρυγας εκπαίδευσης αέρος και την εξέλιξή της σε Διεθνές Κέντρο Εκπαίδευσης και Εξάσκησης Πληρωμάτων από χώρες του εξωτερικού. Ήδη με γοργά και αποφασιστικά βήματα σχεδιάσουμε και αναπτύσσουμε την επόμενη γενιά εξομοιωτών με χρήση τεχνολογιών live, virtual και constructive reality. Επεκτείνοντας τη δυνατότητα σε όλους τους διατεθέμενους τύπους αεροσκαφών και σε όλες τις θέλειες μάχης, εισάγοντας την ψηφιοποιημένη εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας αεροπορίας. Μέσα από όλες αυτές τις προσπάθειες και δράσεις αναδεικνύεται καθημερινά ο στρατηγικός ρόλος της Ελλάδας με τη συμμετοχή της σε ασκήσεις στο εξωτερικό, αλλά και με την ανάληψη μεγάλων αεροπορικών ασκήσεων και δραστηριοτήτων διεθνούς εμβέλειας, όπως αυτή που θα πραγματοποιηθεί στη χώρα μας το 2024. Η πολεμική αεροπορία του 2024 θα αποτελέσει το κέντρο ενδιαφέροντος του ΝΑΤΟ, φιλοξενώντας ίσως την πιο φιλόδοξη αεροπορική άσκηση της Συμμαχίας, τη Ramstein Flak, η οποία θα διεξαχθεί για πρώτη φορά στην Ευρώπη. Την ίδια περίοδο θα φιλοξενήσει τους αρχηγούς όλων των πολεμικών αεροποριών της Ευρώπης στο πλαίσιο υλοποίησης της ετήσιας European Air Chiefs Conference, αναδεικνύοντας τον ηγετικό ρόλο της πατρίδας μας στο διεθνές αεροπορικό γίγνεσθε, αλλά και προβάλλοντας παράλληλα την πολιτιστική και πολιτισμική μας κληρονομιά.
Μετά το πέρας της δοξολογίας, το κοινό είχε τη δυνατότητα να επισκεφθεί τις στατικές εκθέσεις αεροσκαφών και υλικού που διαθέτει η πολεμική αεροπορία. Να δούμε κάτι διαφορετικό τώρα. Με αργοβηματισμό προχωρά ο αντιγρυπικός εμβολιασμός που έχει ξεκινήσει ήδη από τις αρχές Νοεμβρίου. Ο καλός καιρός φαίνεται πως οδηγεί τους περισσότερους στην απόφαση να αναβάλουν τον εμβολιασμό τους, γεγονός για το οποίο ωστόσο ειδικοί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, αφού ο ανθρώπινος οργανισμός χρειάζεται περίπου 3 εβδομάδες για να αποκτήσει αντισώματα. Από τις αρχές του Νοεμβρίου ξεκίνησε ο δωρεάν και χωρίς συνταγή εμβολιασμός με το αντιγρυπικό εμβόλιο για την εποχική γρίπη στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών Ενηλίκων. Πρόκειται για το συμβατικό τετραδύναμο αδρανοποιημένο εμβόλιο, το οποίο αποζημιώνεται εξ ολοκλήρου από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και τα άλλα ασφαλιστικά ταμεία, χωρίς την ανάγκη προσκόμισης ιατρικής συνταγής. Υπήρχε ένα θέμα γραφειοκρατικό, διότι μέχρι τις 31 Οκτωβρίου έπρεπε να έχουν άπαντες ιατρική συνταγή. Τώρα να πούμε στον κόσμο ότι τα κλασικά τετραδύναμα εμβόλια που κάνουν κάθε χρόνο δεν χρειάζονται ιατρική συνταγή, μπορούν με το άμκα τους οι άνω των 65 και οι ομάδες υψηλού κινδύνου και να βγει αυτόματα η συνταγή του, να εκτελεστεί και ο ασθενής να κάνει το εμβόλιο του στο φαρμακείο χωρίς να πληρώσει καμία απολύτως συμμετοχή. Αυστηρά με συνταγή γιατρού πραγματοποιούνται τα 2 νέα εμβόλια που αφορούν στους άνω των 60 και 65 ετών αντίστοιχα. Αφορούν τους πληθυσμούς αυστηρά τους άνω 60 και 65 το άλλο, είναι 2. Είναι 2 διαφορετικά εμβόλια, τα οποία όμως αυτά δίδονται μόνο με συνταγή γιατρού. Ο θεράπων ιατρός κρίνει εάν κάποιοι άνθρωποι άνω των 60-65 χρειάζεται να κάνουν αυτά τα εμβόλια. Και βέβαια αυτά τα εμβόλια μπορούν να γίνουν στο φαρμακείο. Το ένα έχει τετραπλάσια αντιγονική δράση, δηλαδή είναι 4 φορές παραπάνω τα αντιγόνα που έχει για να δημιουργηθούν αντισώματα, και το άλλο έχει τα κλασικά μιλιγκράμ που έχει ένα τετραδύναμο, έχει όμως και έναν έξτρα νοσοενισχυτικό παράγοντα. Την ίδια ώρα φαίνεται πως ο καλός καιρός έχει οδηγήσει στην αναβολή του αντιγρυπικού εμβολιασμού, με τους ειδικούς ωστόσο να συστήνουν προσοχή, ειδικά στους πιο ευάλωτους, προτρέποντάς τους να σπεύσουν εγκαίρως να εμβολιαστούν ώστε να θωρακίσουν τον οργανισμό τους. Έτσι όπως είναι πραγματικά οι καιρικές συνθήκες και με αυτές τις θερμοκρασίες, ο κόσμος κάνει ακόμα μπάνια, δεν σκέφτεται τα εμβόλια. Όμως να πούμε στον κόσμο ότι επειδή θέλουμε 2 με 3 εβδομάδες για να αποκτήσουμε αντισώματα, μιλάμε πάντα για τον αντιγρυπικό εμβολιασμό, καλό θα ήταν, επειδή οδεύουμε πλέον, κοντεύουμε να περάσουμε το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου, καλό θα είναι να ξεκινήσουν τον εμβολιασμό τους. Θύμα του καλού καιρού το λιανεμπόριο, που με προσφορές για να δούμε κάτι που με έναν τρόπο συνδέεται, που ήδη φαίνονται στις βιτρίνες των καταστημάτων, η προσπάθεια για να ζεσταθεί η αγορά συνεχίζεται. Ο καλός καιρός λοιπόν φαίνεται πως είναι ένας ακόμη ανασταλτικός παράγοντας, αφού πως ισχυρίζονται οι έμποροι, ο κόσμος δεν έχει ξεκινήσει τις αγορές του για το χειμώνα. Απογοήτευση επικρατεί μεταξύ των εμπόρων, καθώς ο θερμός Νοέμβριος επιδρά αρνητικά στην αγορά. Παρά τις ελκυστικές τιμές και τις χειμερινές βιτρίνες, η κίνηση στα καταστήματα δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των εμπόρων. Όντως τα καταστήματα της πόλης μας έχουν προμηθευτεί τα καινούργια προϊόντα τους. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία προϊόντων μέσα στα καταστήματα. Οι τιμές βλέπω ότι είναι ανταγωνιστικές. Και όντως, όπως το έχουμε ξαναπεί, ότι γίνονται τα τελευταία χρόνια βήματα ώστε να είναι και ανταγωνιστική και η Τρίπολη προς τα μεγάλα αστικά κέντρα. Από εκεί και πέρα, διανύουμε έναν πολύ θερμό Νοέμβριο, ο οποίος είναι ένας παράγοντας πολύ αρνητικός στο το να κάνει ο κόσμος τα ψώνια του. Γιατί όλοι μας δεν βλέπουμε να φοράει κανένα μπουφάν, αντιθέτως, βλέπουμε και κόσμο να περπατάει με κοντομάνικα. Έτσι, είναι πολύ δύσκολο να έχει μια έντονη κίνηση η αγορά μας. Περιμένουμε ο καιρός να χαλάσει, περιμένουμε να έρθει στα επίπεδα τα κανονικά και σιγά σιγά να υπάρξει ανάγκη για αγορές.
Με ένα δεκαήμερο προσφορών που έχει ήδη ξεκινήσει, το λιανεμπόριο προσπαθεί να ζεστάνει την αγορά, η οποία υπό το βάρος των πληθωριστικών πιέσεων παραμένει παγωμένη. Δεν είναι μια εκπτωτική περίοδος. Βέβαια, σε όλα τα καταστήματα γίνονται καλύτερες τιμές. Είναι τα βήματα που κάνει κάθε επιχειρηματίας προς τον καταναλωτή να γίνουν ελκυστικότερες οι τιμές και να υπάρξει τρόπος για να αυξηθεί η κίνηση στα καταστήματα. Νομίζω ότι ο κόσμος έχει όρεξη να ψωνίσει. Το θέμα είναι να το επιτρέπει και ο καιρός αλλά και η τσέπη του. Στην ίδια λογική, πολλές επιχειρήσεις έχουν ξεκινήσει εδώ και αρκετές ημέρες τη διαφήμιση της περίφημης Black Friday, η οποία φέτος είναι την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου, ένα μήνα δηλαδή πριν τα Χριστούγεννα. Σίγουρα η πόλη μας συμμετέχει, έχουν εκτός τα καταστήματα όλα. Θα δούμε αν και την Κυριακή θα είναι ανοιχτά. Θα γίνει συμβούλιο στο Εμπορικό Σύλλογο και θα σας απαντήσουμε. Στην Αρκαδία θα μεταφερθούμε και στην Τρίπολη ειδικότερα, όπου είναι ο συναδελφός μας από τη Δημοτική Ραδιοφωνία, ο Μινάς Αρτόπουλος, για να μας δώσει τις εξελίξεις. Καλησπέρα, Μινά. Γεωργία, καλησπέρα. Τα αναφέραμε και με τον Νίκο Μπελογιάννη όσα έγιναν στην Τρίπολη, στην Παλαιοχούνη, σήμερα, που ήταν πραγματικά μια ιστορική ημέρα. Ωστόσο, έχουμε και τα της καθημερινότητας που τρέχουν και στην Τρίπολη με σειρά έργων και παρατάσεις που δόθηκαν για αυτά στην κεντρική σας πλατεία. Ναι, είναι ένα έργο το οποίο έχει χιλιοσυζητηθεί στην Τρίπολη. Έχουν γίνει πάρα πολλές κουβέντες και σε προεκλογικό επίπεδο για ένα έργο το οποίο εξελίσσεται στο κέντρο της πόλης, στην πλατεία Αγίου Βασιλείου. Είναι λογικό ότι, όπως κάθε έργο, το γεγονός ότι εξελίσσονται κάποιες εργασίες σε μια πολυσύγναστη περιοχή της πόλης δημιουργεί μια αναταραχή στην καθημερινότητα. Δεν θα μπορούσε βέβαια να γίνει διαφορετικά σε μια ανάπλαση πλατείας, και όχι μόνο πλατείας, αλλά και των γύρω στοών που βρίσκονται εκεί. Η τελευταία εξέλιξη η οποία υπάρχει και είναι ουσιαστική έχει να κάνει με το χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο, κατά τη διάρκεια του οποίου συζητήθηκε το θέμα της παράτασης των εργασιών, μια παράταση απαραίτητη μέχρι τις 9 Δεκεμβρίου, μετά από έγκριση και της Διαχειριστικής Επιτροπής, διότι πρόκειται για έργο του ΕΣΠΑ, και επιπλέον εγκρίθηκε και μια συμπληρωματική σύμβαση, διότι διαπιστώθηκε ότι πρέπει να γίνουν κάποιες συμπληρωματικές απαραίτητες εργασίες, οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική μελέτη. Αυτό βέβαια ανεβάζει το κόστος του έργου, όμως κρίθηκε απαραίτητο οι εργασίες αυτές να συμπληρωθούν. Αυτό το οποίο έχει αξία, Γεωργία, είναι ότι σήμερα στη Δημοτική Ραδιοφωνία ο Δήμαρχος Τρίπολης, ο Κώστας Τζιούμης, εξήγησε ότι αυτή η παράταση που δόθηκε για τις 9 Δεκεμβρίου δεν επαρκεί, υπό την έννοια ότι θα χρειαστεί και μία ακόμα παράταση. Χθες δόθηκε παράταση μέχρι τις 9 Δεκεμβρίου, γιατί αυτή ήταν η απέτηση της Διαχειριστικής Επιτροπής. Όμως θα χρειαστεί λίγη υπομονή ακόμα, προκειμένου λογικά, και αν δεν προκύψει κάτι απρόπτο, στις αρχές του 2024 να είναι έτοιμη η πλατεία στο 100%. Άλλωστε, ξέρουμε ότι πολλά έργα, κυρίως μεγάλα έργα, έχουν και αυτόν τον παράγοντα, τον αστάθμητο, και πρέπει να κάνουν και υπομονή οι πολίτες, κοιτώντας μπροστά και το αποτέλεσμα, που είναι αυτό που κάνει τη διαφορά, ένα έργο μεγάλο που θα μείνει. Να έρθουμε στις οφειλές, που είναι αρκετές της ΚΕΔΙΤ και αν ρυθμίζονται τελικά. Ναι, η ΚΕΔΙΤ, Γεωργία, είναι μια επιχείρηση πρώην επιχείρηση του Δήμου Τρίπολης, πρώην, διότι με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εδώ και αρκετό καιρό έχει προχωρήσει η λύση αυτής της επιχείρησης. Ήταν μια βόμβα στα χέρια της νυν Δημοτικής Αρχής, ένα πρόβλημα το οποίο ουσιαστικά κληρονόμησε από προηγούμενα χρόνια, με μια πολύ προβληματική επιχείρηση, και για θέματα της επιχείρησης οι υποθέσεις αυτές έχουν φτάσει ακόμα και σε αίθουσες δικαστηρίων. Η Δημοτική Αρχή του Κώστα Τζιούμη αποφάσισε να προχωρήσει στην λύση της ΚΕΔΙ, διασφαλίζοντας όμως
πρώτον ότι θα συνεχιστούν κανονικά, θα συνεχιστεί κανονικά η λειτουργία των δομών, δηλαδή των παιδικών, των προπονηπιακών σταθμών. Θα διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας όλων των εργαζομένων, κάτι το οποίο έχει γίνει. Πληρώθηκαν τα δεδουλευμένα των εργαζομένων, διότι υπήρχαν εργαζόμενοι στους οποίους οφείλονταν 10, 11, 12 μήνες. Ήταν απλήρωτοι για πάρα πολύ καιρό από το παρελθόν. Και μια τελευταία εκκρεμότητα, αφού πληρώθηκαν και οι προμηθευτές, μια τελευταία εκκρεμότητα είχε να κάνει με συσσωρευμένες οφειλές της ΚΕΔΗ προς το ΝΕΦΚΑ και προς την εφορία. Αυτό το οποίο αποφασίστηκε χθες είναι μία οφειλή περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ, που είναι πολύ μεγαλύτερη διότι έχει απαλληφθεί το 70% των προσαυξήσεων. Αυτή η τεράστια οφειλή λοιπόν θα μπει σε διαδικασία ρύθμισης και ο Δήμος της Τρίπολης για τα επόμενα 3 χρόνια θα δίνει το 5%, θα παρακρατείται το 5% των ΚΑΠ που δικαιούται, δηλαδή περίπου 315.000 το χρόνο, έτσι ώστε σε 3 χρόνια από σήμερα, στο τέλος του 2026, να έχει κλείσει αυτή η μεγάλη πληγή για τον Δήμο της Τρίπολης οριστικά και αμετάκλητα. Σημαντικό, και να δούμε λίγο στα θέματα της υγείας που είναι μείζονο σημασίας. Είχαμε προβλήματα με την παθολογική κλινική στο Παναρκαδικό. Τι γίνεται, έχουμε κάποιο νέο με τα κενά εκεί? Ναι, μετά το πρόβλημα με το ακτινολογικό που είναι πάρα πολύ θυματικό και προκαλεί σοβαρές δυσλειτουργίες στο Παναρκαδικό νοσοκομείο, προέκυψε ζήτημα και με την παθολογική κλινική. Εκεί υπάρχουν μόνο 5 γιατροί, ενώ θα έπρεπε να είναι πολύ περισσότεροι. Υπάρχουν ανακοινώσεις οι οποίες αναφέρουν ότι οι γιατροί υπάρχουν περιπτώσεις που εργάζονται για 31 συνεχόμενες ώρες, κάτι που αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι είναι επικίνδυνο και για την υγεία των ίδιων, αλλά και για την υγεία των ασθενών. Και από την άλλη πλευρά υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με την συνταξιοδότηση γιατρών της παθολογικής κλινικής, κάτι που σημαίνει ότι θα μειωθούν περαιτέρω οι διαθέσιμοι παθολόγοι στο Παναρκαδικό νοσοκομείο. Μια κλινική που έχει μόνιμα 40 με 50 ασθενείς και είναι ένα μεγάλο βάρος που σηκώνει συνολικά για το Παναρκαδικό νοσοκομείο. Και μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο, Γεωργία, υπάρχει και μια απόφαση της διοίκησης του νοσοκομείου μετά από έγγραφο της 6ης υγειονομικής περιφέρειας, προκειμένου να διατεθούν παθολόγοι από την Τρίπολη για να καλύψουν ανάγκες της Σπάρτης. Καταλαβαίνει λοιπόν ο καθένας ότι το πρόβλημα διωγγώνεται διαρκώς και βέβαια και να γίνονται ερωτήσεις από την πλευρά των βουλευτών, νομίζω ότι αυτό από μόνο του δεν επαρκεί για να ασκηθεί πίεση και να βρεθούν λύσεις. Γιατί έγινε μια ερώτηση πριν 2 εβδομάδες από τον κύριο Κωνσταντινόπουλο. Προς το παρόν δεν έχει υπάρξει καμία απάντηση από το Υπουργείο Υγείας. Τώρα έγινε μια καινούργια ερώτηση από τον κύριο Παπαϊλίου. Επί της ουσίας δεν έχει κανένα νόημα ο καθένας να κάνει μια ερώτηση, το Υπουργείο να καθυστερεί πολύ να απαντήσει και το νοσοκομείο να συνεχίζει να πιέζεται σε καθημερινή βάση. Για τα αυτονόητα, τα έχουμε δει πολλάκις δυστυχώς. Και να έρθουμε σε κάτι διαφορετικό, μηνά κλείνοντας. Μπορεί να μην μας προειδεάζει ακόμη και στην Τρίπολη, η αλήθεια είναι, που είναι πιο έτσι, βαρύ το κλίμα, για Χριστούγεννα, αλλά οι προετοιμασίες είναι. Είμαστε με τα κοντομάνικα, αλλά οι προετοιμασίες γίνονται. Έχουμε ένα μήνα και κάτι. Με τα κοντομάνικα είμαστε το πρωί στην Τρίπολη, Γεωργία, γιατί το βράδυ έχει αρχίσει να κάνει κρύο. Το καταλαβαίνεις, το γνωρίζεις. Και όλοι όσοι έχουν περάσει την Τρίπολη ξέρουν τι σημαίνει αυτό. Αλλά είμαστε περίπου 45 ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα. Υπάρχει μια προετοιμασία σε εξέλιξη από την πλευρά του Δήμου της Τρίπολης, όπως είναι λογικό. Το Χριστουγεννιάτικο χωριό θα λειτουργήσει στην πλατεία Άρεος, εκεί κοντά στην γιορτή των Χριστουγέννων. Και ήδη ο Δήμος της Τρίπολης εξέδωσε μια ανακοίνωση όπου θα παραχωρεί δωρεάν, όπως κάνει κάθε χρόνο, σε επαγγελματίες που έχουν προϊόντα τα οποία σχετίζονται με τη γιορτή των Χριστουγέννων, θα παραχωρεί κάποια σπιτάκια στο Χριστουγεννιάτικο χωριό δωρεάν. Γι' αυτό το λόγο καλεί τους ενδιαφερόμενους να επικοινωνήσουν με τα τηλέφωνα του Δήμου της Τρίπολης και να το κάνουν άμεσα,
προκειμένου να τρέξει αυτή η διαδικασία. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον και αυτό. Μινά Αρτόπουλη, να σε ευχαριστήσουμε για την αναλυτική όπως κάθε βράδυ ενημέρωση. Καλή σου συνέχεια και εμείς να περάσουμε στις αθλητικές μας ειδήσεις. Ο Όμιλος Αντισφαίρησης Καλαμάτας υποδέχεται σε λίγες ημέρες δεκάδες αθλητές και αθλήτριες στο πλαίσιο μιας ακόμη σημαντικής διοργάνωσης. Ο Καλαμαντιανός Όμιλος, λοιπόν, φιλοξενεί αγώνες του Εθνικού Πρωταθλήματος Ε1, αναδεικνύοντας τους νικητές της κατηγορίας των 12 και 16 ετών. Στο μεταξύ, ο Δραστήριος Σύλλογος, που συνεχίζει τις προσπάθειες αναβάθμισης των αθλητικών των καταστάσεων, το πρωί της Κυριακής, στα ανακαινισμένα γήπεδα της Δυτικής Παραλίας, διοργάνωσε μια όμορφη εκδήλωση για τους μικρούς και μεγάλους αθλητές της Ακαδημίας του. Η καρδιά του τένις θα χτυπήσει ξανά στην πόλη της Καλαμάτας, που θα φιλοξενήσει το Εθνικό Πρωτάθλημα Ε1 και ορισμένους εκ των κορυφαίων αθλητών στις κατηγορίες 12 και 16 ετών. Τη σπουδαία αυτή διοργάνωση έχει αναλάβει ο Όμιλος Αντισφαίρησης και οι αγώνες θα διεξαχθούν στις εγκαταστάσεις του. Το συνδιοργανώνουμε μαζί με τον, και με τον πύργο, τον Όμιλο Αντισφαίρησης εκεί, αλλά και την αρχαία Ολυμπία, όπου θα γίνουν οι αγώνες στο πλαίσιο των οργανώσεων που γίνονται και από τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία. Θα φιλοξενηθούν και εκεί οι αγώνες. Οπότε αυτό το πενθήμερο 10 με 15 Νοεμβρίου θα έχουμε την ευκαιρία να φιλοξενήσουμε εδώ στις εγκαταστάσεις μας αθλητές και αθλήτριες σημαντικού επίπεδου αγωνιστικού, και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για το φίλαθλο κοινό να έρθει, αλλά και είναι και πολύ σημαντικό για την περιοχή μας, γιατί αυτές τις ημέρες ήδη μιλάμε με ξενοδοχεία. Από ό,τι αντιλαμβάνεστε, θα αυξηθεί η επισκεψιμότητα, γιατί θα έρθουν πάρα πολλοί αθλητές με τους συνοδούς, με τους γονείς τους. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο τουρνουά τη τάξη μετά το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Θα αρχίσει την επόμενη Παρασκευή και θα κρατήσει μέχρι την επόμενη Τρίτη. Οι συμμετοχές είναι 193 συμμετοχές στο Μονό. Πρόκειται για τους 56 καλύτερους αθλητές της Πανελλήνιας κατάταξης σε κάθε κατηγορία. Εμείς θα κάνουμε την κατηγορία των 12 και την κατηγορία των 16, αγόρια-κορίτσια. Είναι το καλύτερο επίπεδο παικτών juniors που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Προσκαλούμε όλους τους φιλάθλους, τα μέλη μας, τους φίλους του τένις, να έρθουν να παρακολουθήσουν τους αγώνες. Μετά την εξαιρετική της εμφάνιση στην Πάτρα, όπου κατέκτησε την πρωτιά στην κατηγορία των K14, η Μαρία Καζολέα προετοιμάζεται για τη νέα πρόκληση του Ε1 που θα γίνει στον πύργο. Θα γίνει ένα σημαντικό πρωτάθλημα, ένα Ε1 στον πύργο, όπου είναι 14, είναι 2 χρόνια μεγαλύτερα από την ηλικία μου. Ελπίζω να τα πάω καλά. Έχω υψηλούς στόχους και ελπίδες. Η νεαρή αθλήτρια του Καλαματιανού Ομίλου, παρότι αντιμετωπίζει αθλήτριες μεγαλύτερες ηλικιακά, εκφράζει σιγουριά και κανένα φόβο. Τα παίζεις με καλύτερες, λες και να χάσουν οι μεγαλύτερες, οπότε δεν τρέχει κάτι. Και μικρότερες να ήταν, δεν μπορείς να κάνεις κάτι άμα χάσεις. Μαθαίνεις μόνο από τα λάθη σου. Υπάρχουν 2-3 κορίτσια τα οποία ανταγωνίζομαι και κάνουμε πάρα πολύ καλά παιχνίδια, 3 ωρών και 4. Αλλά υπάρχουν και κορίτσια τα οποία δεν είναι αρκετά καλά, αλλά προσπαθούν και αυτό έχει σημασία, η προσπάθεια. Μια ξεχωριστή εκδήλωση με πολλές δραστηριότητες και παιχνίδια για τους μικρούς και μεγάλους φίλους της αντισφαίρησης πραγματοποιήθηκε στα ανακαινισμένα γήπεδα στη Δυτική Παραλία. Είναι μια μέρα γιορτής για τον Όμιλο Αντισφαίρησης Καλαμάτας. Είναι εδώ και τα παιδιά μας, οι μαθητές της Ακαδημίας, και οι ενήλικες και οι ανήλικοι, και έχουν την ευκαιρία να αγωνιστούν στα νέα γήπεδα, στις νέες εγκαταστάσεις. Τα γήπεδα της Δυτικής Παραλίας αναβαθμίζονται σε τέτοιο βαθμό που σιγά σιγά θα μπορέσουμε να διεκδικήσουμε και τη διεξαγωγή και διεθνών τουρνουά. Ο Όμιλος, που χρόνια τώρα συντηρεί και αναβαθμίζει τα γήπεδα τένις με δικά του κονδύλια, συνεχίζει την μεγάλη προσπάθεια να καταστήσει τη Δυτική Παραλία ως πόλο έλξης αθλητών και επισκεπτών. Προχωράμε σε αυτή τη μεγάλη ανακαίνιση που αφορά και τον εξυγχρονισμό, την ανακατασκευή των γηπέδων σε σύγχρονα πλέον γήπεδα, όπως είναι αντίστοιχα και στις εγκαταστάσεις μας στην Τέντα. Τις κερκίδες, όπως θα είδατε, όπου κυρία Τριάντου, όπου έχουν μπει πλαστικά καθίσματα, έχει αλλάξει όλη η περίφραξη γύρω-γύρω στα γήπεδα, και επίσης έχουν αντικατασταθεί και οι πυλώνες φωτισμού με σύγχρονα φώτα LED. Αυτό είναι αποτέλεσμα συλλογικό και της παρούσας διοίκησης, την οποία οφείλω να ευχαριστήσω, αλλά και των προηγούμενων διοικήσεων. Και θέλω να ευχαριστήσω και τους γονείς και τους κηδωμόνες των παιδιών στις ακαδημίες που συνεισφέρουν, αλλά και τα μέλη μας για αυτό που έχουμε πετύχει, γιατί το αποτέλεσμα και η προσπάθεια είναι συλλογική. Τι είναι αγάπη? Αγάπη είναι όσα παράγεις, όσα απολαμβάνεις,
όσα μοιράζεσαι. Όσα δημιουργείς. Όσα επιλέγεις. Αγάπη είναι ο τόπος μας. Αγάπη είναι οι επιχειρήσεις μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά. Στηρίζουμε τους δικούς μας ανθρώπους. Επιμελητήριο Μεσσηνίας. Σπούργοι της Τρανς. Μεταφορές από το 1943. Καναδάς, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Αθήνα. Παντού, δίπλα σας. Μεταφορά ελαιολάδου και δεμάτων. Χρόνια τώρα στηρίζουμε τους παραγωγούς και μεταφέρουμε το ελαιόλαδό σας παντού. Σπουργίτη Τρανς. Τώρα και μεταφορά ευπαθών προϊόντων σε ελεγχόμενη ψήξη. Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας με νέες μειωμένες τιμές. Σπουργίτη Τρανς. Λεωφόρος Αθηνών 186. Τηλέφωνο 27210-22-266. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους εμάς, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.